22 Αυγούστου έχασα τον άντρα μου στην εταιρεία Φαργκέκο και εδώ και 2,5 χρόνια ζούμε μια δύσκολη κατάσταση εγώ και τα παιδιά μου. Όπως καταλαβαίνετε είναι ένας αγώνας δύσκολος για μένα σαν άτομο με ειδικές ανάγκες και εγώ και η μικρή μου κόρη. Δυστυχώς όλοι μου έχουν γυρίσει την πλάτη και η εταιρεία και οι πολίτες, η πολιτεία. Πίστευα ότι θα καταλάβουν μια μάνα ότι περνάει μια δύσκολη κατάσταση. Πέθανε τον Αύγουστο. Πρώτη φορά στα χέρια μου λεφτά κυρίας πήρα το Δεκέμβρη. Μου δίνανε ένα έναντι. Μέχρι πριν 8 μήνες που μου καταθέσαν όλη τη σύνταξη. Εκεί αποφασίστηκε ότι πρέπει να κόψουν την προνοιακό επίδομα σε μένα και την κόρη μου. Εγώ είπα πώς γίνεται αυτό από τη στιγμή που έχουμε χαρτιά εφόρου ζωής εγώ και επίσης η κόρη μου. Μου δικαιολογήσαν ότι δεν μπορώ να παίρνω 2 μισθούς. Λέω δεν γίνεται να τα βγάλω πέρα μόνο με έναν μισθό. Πείτε μας τι σύνταξη παίρνετε και τι προνοιακό παίρνετε. Έπαιρνα ένα προνοιακό στα 316 ευρώ. Κάθε πότε? Κάθε δεύτερο μήνα. Πλέον έχει γίνει κάθε μήνα τώρα. Και μου δίνανε ένα έναντι γύρω στα 380 ευρώ. Πριν 8 μήνες μου δώσαν ολόκληρη τη σύνταξη που ήταν γύρω στα 720 ευρώ. Και αυτή τη στιγμή μου μειώσανε κι αυτοί και έχει φτάσει στα 667 ευρώ. Συν ότι έχουν φορολογήσει τα παιδιά μου 1500 ευρώ στην εφορία γιατί μου δώσανε μαζεμένα λεφτά. Και εγώ αυτή τη στιγμή πρέπει να ανταπεξέλθω και να καλύψω όλα αυτά τα έξοδα συν και τις ανάγκες των παιδιών μου. Νίκη, θέλω να μας πεις για τη μικρή σου την κόρη, τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει και τις επεμβάσεις που χρειάζεται να κάνει. Ωραία. Η κόρη μου όταν ήταν 6 μηνών και ζούσε ο πατέρας της, παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα πίσω στον αυχένα, τον οποίο κινδύνευε να πεθάνει. Η επέμβαση λέγεται στένωση ηνιακού τρίματος. Οι γιατροί γνωρίζουν στην Αθήνα πόσο δύσκολη είναι αυτή η κατάσταση. Όταν πέθανε ο Άγγελος, ακριβώς στα 40 υποβλήθηκε σε άλλη μια επέμβαση, κρεατάκια στη μύτη γιατί το παιδί δεν μπορούσε να ανασάνει. Δεν υπήρχε κορεσμός, όπως μας είπαν οι γιατροί. Έμεινε στην εντατική πόσο καιρό. Εγώ έξω να ζω κάθε μέρα την αγωνία της κόρης μου, αν θα ζήσει, αν πεθάνει. Και αυτή τη στιγμή η κατάσταση συνεχίζεται με το να παρακολουθείτε από τον γιατρό μου, τον κύριο Μακρογιαννάκη, στον Πέδων Αγλαΐας Κυριακού, για τη στένωση πίσω στον αυχένα και από τον ορθοπαιδικό στο ΓΝΑΚΑΤ για την ορθοπαιδική κατάσταση που πρέπει να παρακολουθείτε και να υποβληθεί σε κάποιες επεμβάσεις αργότερα η μικρή. Και συγκεκριμένα το Σεπτέμβρη. Και εγώ αυτή τη στιγμή με τα 667 ευρώ πρέπει να καλύψω τις ανάγκες των παιδιών μου, τις ανάγκες τις δικές μου και τις ανάγκες με το να πάω στο νοσοκομείο και να καλύψω τα έξοδα. Πείτε μου πώς εγώ με αυτά τα λεφτά μπορώ να καλύψω όλα αυτά. Όταν εμένα μου στερούν το δικαίωμα σαν άνθρωπο να ζήσω αξιοπρεπώς. Όταν όλοι μου έχουν γυρίσει την πλάτη. Ακόμα και η εταιρεία δεν μου πήρε ένα τηλέφωνο να μου πει ρε Νίκη αν έχεις ανάγκη για τα παιδιά σου ένα γάλα. Και εγώ αυτή τη στιγμή εδώ και 2,5 χρόνια το βούλωνα. Δεν γίνεται άλλο, δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω άλλο. Έχω το δικαίωμα να μιλήσω. Έχω το όλο το δικαίωμα πάνω μου να μιλήσω. Δεν απαιτώ κάτι που δεν μου ανήκει, απαιτώ κάτι που δικαιούμαι. Είτε αυτό είναι το προνοιακό επίδομα, είτε αυτό είναι η βοήθεια από την εταιρεία για τον κάθε έναν. Δεν ζητιανεύω. Τα δικαιούμαι αυτά τα λεφτά. Όλοι προσφύγει στη δικαιοσύνη. Βεβαίως. Για το θάνατο του Άγγελου. Έχω προσφύγει στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη ούτε εκεί με στηρίζει, ούτε εκεί με βοηθάει. Η υπόθεση έχει μείνει πίσω. Με το ζόρι να βγάλω την υπόθεση στην Αμαλιάδα, πάντα έμενε πίσω. Και τώρα με αυτή την κατάσταση με τον κορονοϊό με έχει πάει ακόμα πιο πίσω. Δεν
να κάνω κάτι άλλο. Είναι όλα εναντίον μου. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, παιδιά. Το θέμα είναι ότι τα χρονικά, όπως καταλαβαίνω, τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και το Σεπτέμβριο, που αναγκαστικά θα πρέπει να ξεκινήσει τις επεμβάσεις η κόρη σου. Ναι. Χρειάζεσαι άμεσα βοήθεια. Εννοείται. Και πρέπει ο κόσμος να το καταλάβει. Εννοείται. Ξαναλέω, δεν ζητάω κάτι που δεν μου ανήκει. Δεν ζητιανεύω. Ζητάω τα λεφτά που μου κόψανε. Θέλω βοήθεια. Και πρέπει και η εταιρεία να καταλάβει ότι ο άνθρωπος αυτός, όπως εννοούσε, δούλεψε μέσα εκεί. Πρόσφερε δουλειά. Πρέπει να καταλάβει ότι πίσω υπάρχουν μία γυναίκα και δύο παιδιά που έχουν ανάγκη. Δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα μόνη μου. Είναι πολύ δύσκολο. Πόσο χρόνια δουλεύει ο Άγγελος στην εταιρεία? Ένα μισή χρόνο. Σε ευχαριστούμε, Νίκη. Όλα θα πάνε καλά. Εγώ ευχαριστώ πολύ.